Βράζει και η Κρήτη. Αυξημένες θερμοκρασίες έφερε σε όλο το νησί ο καύσωνας κλέον, προκαλώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων, ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού έμεινε κλειστός από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ώστε να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες εργαζόμενοι και επισκέπτες. Σκέφτομαι τους επισκέπτες, πολύ περισσότερο σκέφτομαι τους συναδέλφους μου που είναι μέσα, διότι αν υποθέσουμε ότι εδώ έχουμε 40 βαθμούς, μέσα έχει 45 στην κεντρική αυλή. Εάν οι συνθήκες οι καιρικές είναι το ίδιο και αύριο, κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσουν πάλι τις ίδιες ώρες. Η σημερινή κορύφωση του καύσωνα προκάλεσε περιστατικά λιποθυμίας, καθώς δύο τουρίστες ένιωσαν ξαφνική ζαλάδα και αδιαθεσία, ενώ βρίσκονταν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Σήμερα η ζέστη είναι αφόρητη και σκέφτομαι τους επισκέπτες φυσικά. Είχαμε και δύο λιποθυμίες. Η μία κοπέλα ήταν και πολύ μικρή. Πόσο ήταν? 15-16 χρονών, δεν ήταν τίποτα όμως. Με λίγο νερό συνήλθα, εντάξει, είναι όλα καλά. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Με τον κλαίοντα να δείχνει τα δόντια του και στην Κρήτη, οι βάρδιες για πολλούς εργαζόμενους ήταν αφόρητες λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι συνθήκες εργασίας στα ψητοπολία και τις κουζίνες. Τι παλεύουμε. Δύσκολα, Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και τι να κάνουμε. Μουνί λίγο, απεράσει. Μια-δυο-τρεις μέρες είναι ο καύσωνας, να σε περάσει. Νεράκι πολύ και ανεμιστήρα. Και υπομονή. Και υπομονή, εντάξει. Πήγαινε μέσα στην Κνωσό να δεις. Όχι τώρα κάνει που τώρα που είναι 40 βαθμούς, όταν κάνει και 30. Είναι αφόρητη ζέστη. Στις 3 το μεσημέρι τους 36 βαθμούς άγγιξε ο υδράργυρος στο Ηράκλειο, 37 στα Χανιά, ενώ Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν το μεσημέρι στην περιοχή της Μεσαράς, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες, από αύριο έρχεται μικρή ανάσα, με το κύμα ζέστης να υποχωρεί σταδιακά. Πέρα από κλιμάκωση, και αυτή φαίνεται θα μας κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε νεότερα στοιχεία για να κινήσουμε. Περιμένουμε ότι έχουμε το βόρειο ρεύμα, το οποίο σταδιακά θα ενισχύεται ήπιο μεν για απόψε το βράδυ, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δώσει ένα τόνο δροσιάς. Πολύ νερό και υπομονή. Όσοι δουλεύουμε στον τουρισμό ξέρουμε ότι σεζόν είναι σεζόν. Ξέρουμε ότι περνάμε δύσκολα, τα έχουμε ζήσει χρόνια και συνεχίζουμε έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Air condition. Η μόνη λύση. Ναι, δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι αλήθεια. Στις αρχές έχει σημάνει συναγερμός και έχουν απευθυνθεί συστάσεις σε πολίτες και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες, ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.